Γεια σας κυρία Παπά. Γεια σας. Έχω εδώ το φάκελό σας. Βλέπω έχουμε δουλίτσα. Δύσκολα τα πράγματα. Τι να σας πω, μήπως πάει ο νου σας κυρία Παπά, ποιος άνεμος μπορεί να σας έχει φέρει εδώ. Έλα, αναρωτιέμαι κι εγώ, βλέπω εδώ πέρα crime scene, ξέρω εγώ. Θα μπορούσε ας πούμε να είναι ο Δημήτρης, να έχει καταγγείλει ίσως κάτι. Κάπου. Καταγγείλω ότι είμαι η καλύτερη μάμα του κόσμου μπορεί. Δημήτρη! Ένα στη ζωή μου και μοναδικό. Δημήτρη! Πείτε μου ειλικρινά, θα θέλατε να σας είχατε πεθερά? Ναι, γιατί όχι. Καλύτερη πεθερά του κόσμου. Έχω μια δυναμία. Μπορεί να ρίξουμε επικούς καυγάδες, αλλά είναι τη στιγμή, άντε μια ημέρα. Η Άννα, η νύφη μου, μπορεί να ρίξει επικό καυγά μαζί μου. Εγώ δεν θα μιλήσω. Αλλά ό,τι έχω να το πω, θα το πω. Απλά θα κλείσω την πόρτα και θα φύγω. Και μετά θα με πάρει εκείνη τηλέφωνο όταν ηρεμήσει και θα πει: μα πόσα δίκαια έχεις. Η εγγονή σας θα πάρει το όνομά σας, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Εγώ δεν είπα ποτέ στα παιδιά τι όνομα θα πάρει η μικρή. Τη μικρή θα την ονομάσω Χριστίνα. Και πώς ήθελες, λέτε, το όνομά σου? Ποια άλλο καλέ. Χριστίνα Παπατζούνια. Καμία πίεση, έτσι κυρία Παπά. Καμία πίεση. Πόσο καιρό ήταν η σχέση σας με τον κύριο Αρναούτογλου στην πρίζα? Η σχέση με τον Γρηγόρη τότε δεν ήταν η καλύτερη. Να είμαι ειλικρινή, είμαι πάντα ειλικρινή και το ξέρει και εκείνο. Το είχα φέρει λοιπόν. Εγώ το είχα συζητήσει. Ήρθαμε στην Αθήνα, τα συζητήσαμε. Με περιπτώσει έμεινε ο Γρηγόρη, έφυγα εγώ. Αυτά τα πράγματα, να σου πω κάτι, στη δουλειά δυστυχώ γίνονται, οπότε μακριά από τέτοιο κύκλο, μακριά και αγαπημένη. Η σχέση σα νομίζω ότι έφτιαξαν στα μπουζούκια. Ναι, πολύ σωστά. Η σχέση σα, να υποθέσω, με το ελληνικό πεντάγραμμο είναι καλή. Δεν θα το έλεγα, απλά έτυχε. Μήπως δεν θα το λέγατε γιατί έχει γίνει το εξής περιστατικό? Τα τσιγκάνικα τα λόγια, ποτέ δεν τα ξεχνώ. Θα θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το απάβγασμα της τέχνης? Τώρα που το ξαναπαρακολουθώ, που το βλέπω πάλι, μου αρέσει πάρα πολύ, οφείλω να ομολογήσω. Σας αρέσει αυτό που είδατε? Φυσικά και μου αρέσει αυτό που είδα και είπαμε, η ζωή πρέπει να έχει χιούμορ και να μπορείς να τολμάς να κάνεις τα πάντα. Εγώ μαζί σας κυρία Παπά, άλλωστε σας στήριξα πάρα πολύ στην επόμενη συμμετοχή σας που είδαμε στο Just the Two of Us, γιατί τέτοιες ερμηνείες καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι μόνο για μία φορά. Άκουσε λίγο να σου πω και δεν θα ήθελα να κοπεί αυτό στο μοντάζ. Λοιπόν, όπως τα λέμε όλα. Αυτό ήταν μαγνητοσκοπημένο και ξέρετε πολύ καλά ότι εκεί κάνουν ό,τι θέλουν. Καταγγέλλετε λοιπόν. Βεβαίως θα το σημειώσω. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ πλάγιους τρόπους για να κατακτήσετε κάποια δουλειά? Πιστεύω ότι ποτέ. Πιστεύετε ότι ποτέ. Μάλιστα. Θα γίνω η πιο σεξ Ελληνίδα με στέμα, τίτλο, λεφτά, δώρα. Έλα τώρα, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Ξέρεις καλά για ποιο πράγμα μιλάω. Εσείς θυμόσαστε ποια ήταν η αντίζηλό σας τότε? Και θυμάμαι. Εγώ θα βγω η πιο σεξ Ελληνίδα. Πού γίνεται ο διαγωνισμός? Στο Club Cannibali. Στο Club Cannibali. Τι έγινε τελικά, ποια πήρε τον τίτλο? Ποια θα τον πήρε τον τίτλο? Εσείς η πιο σεξ Ελληνίδα. Τότε εγώ. Έχετε ποτέ επιβληθεί σε σύντροφό σας για να είναι περισσότερο του γούστου σας, κυρία Παπά? Δεν νομίζω να είναι στο χαρακτήρα μου να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν κάνετε κάτι τέτοιο? Όχι. Πες μου, εάν έχεις ζητήσει ποτέ από σύντροφό σου να κάνει αποτρίχωση. Ναι. Πού? Τα πόδια. Δεν σας αρέσουν οι άντρες με τρίχες στα πόδια, να υποθέσω? Όχι, δεν μου αρέσουν. Αλήθεια, θέλετε να είναι γυαλί? Ναι, θέλω να είναι γυαλί. Υπάρχει ζωή χωρίς σεξ, κυρία Παπά? Ναι, υπάρχει ζωή χωρίς σεξ. Γιατί? Είμαι τρελή. Μου αρέσει το σεξ. Κακό είναι. Μα υπάρχει ζωή χωρίς σεξ. Τι βλακίες έλεγα, Τελικά υπάρχει ζωή χωρίς σεξ? Τελικά υπάρχει. Το μεγαλώνεις, υπάρχει. Πόσες φορές έχετε δηλώσει, κυρία Παπά, πονοκέφαλο για να αποφύγετε το σεξ? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμόσαστε. Δεν ξέρω. Έχετε προσποιηθεί ποτέ οργασμό? Δεν απαντώ. Δεν απαντώ, δεν ξέρω. Στην εισαγγελική αρχή δεν απαντάτε. Έχετε κερατώσει, έχετε κερατωθεί, κυρία Παπά? Ναι, με έχουν κερατώσει. Δεν έχετε κερατώσει εσείς? Όχι, δεν έχω κερατώσει. Άλλος ένας λόγος για να βρεθείτε κατηγορουμένη, κυρία Παπά. Κρίμα. Δηλώνετε αθώα ή ένοχη απέναντι στην ανακριτική επιτροπή του Breakfast? Αθώα, σας παρακαλώ, αθώα. Μπράβο, αθώα. Καλά, απολαυστικά.
απολαυστική Χριστίνα Παπά, απολαυστική και φωτεινή ψυχή του, έτσι. Και η ομαδάρα μας στο μοντάζ, ένα μεγάλο μπράβο, πολύ ωραίο το βίντεο. Ειλικρινέστατη, μ' αρέσει, μ' αρέσει πάρα πολύ που λέει, πάντα την αλήθεια είναι αθόρμητη. Έρχεσαι αντιμέτωπη όμως με αυτά που έχεις πει. Ναι, κάτσε περίμενε, αυτό είπα το σεξ, παιδιά. Όταν δώσεις μια συνέντευξη πριν από δεν ξέρω 10-20 χρόνια, δεν μπορεί να είναι το ίδιο, δεν μπορεί κάποιος να σου χρεώσει ότι τότε είπες ότι μ' αρέσει και τώρα δεν ότι ζω και χωρίς αυτό. Μα έχει, εννοείται ότι αλλάζει. Το ίδιο είσαι πριν 5 χρόνια. Το ίδιο είσαι πριν. Καλύτερα είσαι τώρα. Θα σας πω κάτι. Αυτό που συνέβη στη Χριστίνα είναι αυτό ακριβώς που λέμε τα γραπτά μένουν και όχι δηλώσεις. Άσε που το breakfast το έκανα αυτό και μένουν εκεί δηλώσεις τελικά. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές λέμε πράγματα ανάλογα στη φάση της ζωής μας, που βρισκόμαστε, και μετά τα ξεχνάμε ή αλλάζουν αυτά. Η πιο μεγάλη μαγκιά, συγγνώμη που σε διέκοψα, είναι να παραδεχτείς ότι αυτό που έλεγες τότε, ας πούμε, εάν δεν ισχύει τώρα, ότι είναι, ας πούμε, βλακεί. Αυτό που λέει η Χριστίνα Παπά, τι βλακίες έλεγα, να το πεις, να το παραδεχτείς. Γιατί αλίμον αν ήμασταν οι ίδιοι τόσα χρόνια που ζούμε. Εκτός αν έχεις πάντα δίκιο, όπως έχει με την ύφη. Στα μικρομαλωματάκια που έχουν. Γιατί εγώ μπαίνω λίγο στη θέση. Γίνεται το μαλωματάκι. Μετά μεσολαβεί τώρα και ο γιος της και λέει: πήγαινε, πιάσε τη μάνα, πες ότι είχε δίκιο. Έτσι πιάνει την πεθερά μετά και λες: είχατε δίκιο. Εγώ το έκανα εικόνα. Έκανα εικόνα να μαλώνουν, έρχονται πάνω σε μια διένεξη. Να ανοίγει την πόρτα. Η Χριστίνα που φωνάζει. Δεν θυμάμαι την κοπέλα, όπως λένε, την νύφη της. Και να ανοίγει την πόρτα και να κάνει: θα τα πούμε μετά. Η Άννα. Να ανοίγει την πόρτα, θα τα πούμε μετά. Κύριε Άλλη, να είναι έξαλλη, να θέλει να το συζητήσει, ρε παιδί. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σχέση του. Καταρχάς, η Χριστίνα Παπά είναι απολαυστική γιατί αυτοσαρκάζεται και έχει χιούμορ πραγματικό. Γιατί όταν αυτοσαρκάζεσαι, έχει χιούμορ. Δεύτερον, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τις δούμε σε ένα reality. Γιατί είχαμε ακούσει κάποια στιγμή ότι θα γινόταν η ζωή τους. Οπότε θα βλέπαμε κλειδαρότυπα πραγματική. Το θέλουμε. Από ό,τι μαθαίνω, την επόμενη τηλεοπτική σεζόν είναι πολύ κοντά στο να γίνει αυτό το τόπο. Δεν έχει εσύ. Πολύ μέρα γυρνά, τα μαθαίνει όλα. Να σου πω κάτι, το κλείνω. Να στείλουμε τα φιλιά μα. Γιατί την αγαπάμε και μα αγαπάει. Λοιπόν, μπράβο στην ψυχή του. Αγνώριστη. Εξαιρετική. Μπράβο.